Ο κύριος Χρήστος Νητσόπουλος, πείτε μας σχετικά με αυτό το πολύ ωραίο πάρτι το οποίο κανονίσατε στην ιδιαίτερη πατρίδα σας, στην Ιβέβη. Πώς διοργανώθηκε, εσείς είστε στον Καναδά. 50 χρόνια στον Καναδά και ήθελα να φέρουμε όλα τα παιδιά εδώ, τα εγγόνια, όλους να, στον τόπο που γεννηθήκαμε, στη Ιβέβη. Και μαζευτήκε όλη η οικογένεια, 64 άτομα, και ήρθαμε στην Βέβη. Και κάναμε ένα χορό μεγάλο στη Βέβη, καλέσαμε όλους τους βεβιώτες και φάγαμε και ήπιαμε και περάσαμε πάρα πολύ ωραία. 64 άτομα είναι η οικογένεια του Νητσόπουλου, είστε ναι. Τα αδέρφια σας και τα παιδιά σας και τα εγγόνια σας. Όλοι, 64. Πόσο συχνά έρχεσαι στην Ελλάδα έτσι να δείτε το χωριό? Εμείς οι πιο μεγάλοι, έχω 4 αδέρφια. Είμαι μεγαλύτερος από όλους και έρχομαι κάθε 2 χρόνια, κάθε χρόνο. Τα παιδιά, τα εγγόνια έρχονται. Αγαπάμε το τόπο μας πολύ και το λατρεύουμε το τόπο μας. Τα παιδιά σας, τα εγγόνια σας έρχονται από τον Καναδά? Τα παιδιά μου έρχονται συχνά στην Ελλάδα. Τα εγγόνια μου δεν, όχι τόσο πολύ. Ωραία. Άρα μπορεί να υπήρχαν και κάποια από τα παιδιά, τα εγγόνια, που ήρθαν πρώτη φορά. Πρώτη φορά, ναι. Ωραία. Πώς αισθανθήκατε, μαζευτήκατε όλη η οικογένεια? Όλη η οικογένεια, πολύ ωραία, πολλές χαρές, πολλές αναμνήσεις. Αυτή η πρωτοβουλία πώς ξεκίνησε, ποιος το σκέφτηκε αυτό το πράγμα να το κάνει? Είναι κάτι πολύ συγκινητικό να μαζεύεται όλη η οικογένεια. Πώς ξεκίνησε, ποιος το σκέφτηκε και πώς? Όλη η οικογένεια είμαστε μαζί, όλοι είμαστε συνέτεροι, ο πιο μικρός αδερφός και εγώ ο μεγαλύτερος. Τα παιδιά του μικρών αδερφών μου δεν είχαν έρθει ποτέ. Και αυτά ήταν η αιτία που ήρθαμε όλοι, να δούμε το τόπο μας, να δούμε και αυτοί το τόπο των προγόνων του. Ωραία. Οι χωριανοί τώρα που μένουν μόνιμα εδώ, πώς σας υποδέχτηκαν, ήρθανε, εσείς κάνατε πάρτι στην πλατεία του χωριού, πώς? Ναι, κάναμε μεγάλο πάρτι στην πλατεία του χωριού και όλοι τα καφενεία, οι ταβέρνες αυτοί όλοι ψήσανε λουκάνικα, ο άλλος έπιασε σουβλάκια, ο άλλος κιμπάπια και όλα αυτά, και ο Παντοπόλης και οι Παντοπόλιδες βάλουν όλες τις μπύρες και κάναμε ένα μεγάλο πάρι, είχαμε νταούλια, παραδοσιακή μουσική, παραδοσιακή μουσική του τόπου μας, πάρα πολύ ωραία πέρασε. Τα εγγόνια τα άρεσαν τα παραδοσιακά? Τους αρέσουν πάρα πολύ, δεν ξέρω να χορεύουν, αλλά ξέρω μόνο καναδέζικα, αμερικάνικα, καναδέζικα, αγγλικά. Επόμενο ραντεβού? Επόμενο ραντεβού θα είναι πάλι στην Ελλάδα με ένα καράβι μεγάλο, το όνειρό μας, και όλοι μαζί. Θα πάτε στη Βέβη? Στο Ιόνιο. Στο Ιόνιο και μετά στο χωριό θα έρθετε. Πάλι στη Βέβη πάλι. Καλή επιστροφή. Ευχαριστώ.